ξημέρωμα βρήκε τα ορεινά και ημιορεινά των Χανίων αποκλεισμένα. Σφοδρές χιονοπτώσεις εκδηλώνονταν από το Θέρισο μέχρι τον Ομαλό και από τα Σφακιά μέχρι το Ανατολικό Σέλινο. Οι κάθετοι άξονες, τα βρονή της Παλαιόχωρα, Βρύσες, Σφακιά και Λάκη Ομαλός, άνοιγαν και έκλειναν αναδιαστήματα με τους οδηγούς των χιονιστικών μηχανημάτων να δίνουν μάχη για να κρατηθεί ανοιχτό το οδικό δίκτυο. Μηχανήματα της περιφέρειας και ιδιωτών εργολάβων προσπαθούν να ανοίξουν το επαρχιακό οδικό δίκτυο των Χανίων. Στον Ομαλό, το ύψος του χιονιού ξεπερνά το 1 μέτρο. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχει πολύ χιόνι, έχει μισό μέτρο χιόνι και δεν έχουμε φτάσει ακόμα ψηλά. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα το κρατήσουμε ανοιχτό. Χθες ήταν γύρω στους 70 πόντους μέσα στο οροπέδιο, σήμερα σίγουρα έχει περάσει το μέτρο. Έχει πολύ χιόνι. Πάρα πολύ. Και έρχεται κι άλλο. Βλέπετε, ο καιρός χαμηλώνει. Όλο το 24ωρο θα προσπαθήσουμε να είναι όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί. Το καλύτερο είναι για τους πολίτες να μην κουνιούνται από το σπίτι τους, να είναι ασφαλείς, γιατί θα υπάρχει επιδείνωση του καιρού. Σε πολλές περιοχές ο όγκος του χιονιού ήταν τέτοιος που δεν ήταν δυνατή ούτε η διέλευση των χιονιστικών μηχανημάτων. Η Λάκη, όπως και τα περισσότερα ορεινά χωριά του Δήμου Πλατανιά, έχουν ντυθεί στα λευκά. Πολλά από αυτά στη διάρκεια της ημέρας έμειναν αποκλεισμένα, καθώς το φαινόμενο ήταν σε εξέλιξη. Προς το παρόν, από ό,τι έχω δει, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, ούτε αλυσίδες χρειάζεται μέχρι τους λάκους. Δεν έχω συναντήσει κάποιο πρόβλημα μέχρι τώρα. Όλα τα χωριά του Ανατολικού Σελήνου, από την Αγία Ειρήνη, τον Αγριλέ, το Επανοχώρη, τη Σκάφη, το Ροδοβάνι και τα Τεμένια είναι αποκλεισμένα και χωρίς ρεύμα λόγω βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Στο σκοτάδι βυθίστηκαν για πολλές ώρες η Παλαιόχωρα και χωριά του Δυτικού Σελήνου, όπου μόλις ένα συνεργείο του ΔΔΕ έκανε αγώνα δρόμου για να επαναφέρει την ηλεκτροδότηση. Ίδιο το σκηνικό και στα ορεινά των Σφακίων. Τα χωριά Ασπένδου και Καλλικράτης είναι αποκλεισμένα, ενώ σε Αράδενα, Ανώπολη και Αηγιάννη οι κάτοικοι περιμένουν για ώρες την αποκατάσταση του ηλεκτρικού ρεύματος. Στο Θέρισο, σε απόσταση μόλις 20 λεπτά από τα Χανιά, το τοπίο είναι μαγευτικό. Δεν ήταν λίγοι οι Χανιώτες που έφτασαν μέχρι εδώ για να απολαύσουν το χιόνι. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Παρόλο που είμαστε σε καραντίνα, βρήκαμε λίγο χρόνο να δούμε και εμείς χιόνια επιτέλους. Έχετε ζήσει και μεγαλύτερους χιονιάδες. Ένα μέτρο, 1,5. Εδώ δεν υπάρχει τούτο, το κοροϊδηλίκι. Να δείξετε τα χιόνια, να χαρεί ο κόσμος, να φύγει από το βάσανο και από τις σκέψεις τις κακές. Να έρθει σε εύθυμες και χαροπές, ωραίας. Να παίξει χιόνο πόλεμο. Φέτο δεν είναι πολύ, είναι η πρώτη φορά ψωνίζει. Ο Φλεβάρης και Αφλεβής καλοκαίρι θα μυρίσει, αλλά είναι κανονικό. Εντάξει. Άνοιξε ο δρόμος όπως είδες, μπορούν να περνούν όσα αυτοκίνητα θέλουν, να έρθουν κάθε τρελός, να ξεθυμάνει από το κορονοϊός και κορονοϊός. Η διαδρομή, ωστόσο, μέχρι το Θέρισο ήταν άκρος επικίνδυνη λόγω της ολισθηρότητας που προκάλεσε η χιονόπτωση. Υπάρχει πάρα πολύ ολισθηρότητα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε για να αφήσουμε το δρόμο ανοιχτό, προσπαθούμε. Στο Θερισιανό Φαράγγι, γιο ταχύ εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε στο ρέμα. Από ό,τι βλέπετε, γλιστράει ακόμα. Και άμα παγώσει λίγο-λίγο, άμα πέσει λίγο παγωνιά, θα γλιστράει. Κτηνοτρόφοι βρέθηκαν από νωρίς το πρωί στις ημιωρινές περιοχές που είχαν κατεβάσει τα κοπάδια τους, φροντίζοντας για την τροφή τους και την προστασία τους από το χιονιά.